Στα υπόγεια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, χωμένο ανάμεσα σε ατέλειωτους διαδρόμους γεμάτους κόσμο, βρίσκεται ένα ιατρείο που δημιουργήθηκε με μόνο σκοπό να μας απαλύνει τον πόνο. Έχουμε μία ετήσια επισκεψιμότητα των 2.000 επισκέψεων. Γιατί όμως να επισκεφθεί κάποιος το ιατρείο πόνου? Γιατί πονάει, γιατί δεν έχει βρει κάπου αλλού ανταπόκριση στο αίτημά του, γιατί έχει εξειδικευμένες καταστάσεις που πόνου που κυρίως αντιμετωπίζεται από τα ιατρεία πόνου, γιατί έχει απογοητευτεί από προηγούμενες θεραπείες, γιατί ψάχνει εναλλακτικούς τρόπους θεραπείας του πόνου. Στο ιατρείο πόνου μπορούν να προσέλθουν όλοι. Καταγράφοντας το ιστορικό του κάθε ασθενή, η κυρία Λεφάκη και ο κύριος Φρατζέσκος σχεδιάζουν την αγωγή που πρέπει να ακολουθηθεί. Φαρμακευτική αγωγή αν έχει τις ενδείξεις. Βελονισμός αν έχει τις ενδείξεις. Εγχύσεις φαρμάκων στα trigger point αν έχει την πάντα κάτω από τις ενδείξεις. Και μερικές φορές τίποτε από όλα αυτά παρά μόνο συμβουλευτική. Εξαρτάται τι έχει ο ασθενής. Και μπορεί ο τίτλος του λίγο να τρομάζει, είπαμε ιατρείο πόνου το λένε, η ύπαρξή του ωστόσο κάνει ασθενείς που δεν μπόρεσαν να ανακουφιστούν με άλλο τρόπο να νιώθουν υπέροχα. Έχω πρόβλημα με τη μέση μου, έχω στένωση. Και ήρθαμε εδώ, ευτυχώς που ήρθαμε εδώ, ας πούμε, και τη βολεύομαι τώρα έτσι, 4 χρόνια τώρα. Διαγνώστηκε σωστά ότι ήταν, τα σωστήρας μου δώσαν λάθος φάρμακα, αυτό επιμολύνθηκε και εξαπλώθηκε σε όλο το κεφάλι, μπήκε στο αυτί, στο στόμα, έπιασε το τρίδημο νεύρο του προσώπου που είναι και το πιο αισθητήριο και είχα φρικτούς πόνους, νοσηλεύτηκα 20 μέρες στο Βενιζέλιο και μετά βρέθηκα εδώ για βοήθεια. Έρχομαι στο ιατρείο πόνου 4 χρόνια. Και πραγματικά έχω σωθεί. Βασική προϋπόθεση βέβαια πριν κλείσουν ραντεβού στο ιατρείο πόνου οι ασθενείς να έχουν διερευνήσει τις αιτίες από τις οποίες αυτός προκαλείται. Έχετε με επίπεδο πόνου 10 και τώρα πού είστε? Τώρα είμαι στο 3,5-4. Τι είναι το ιατρείο πόνου για μένα? Να πω ένα σωτήριο πράγμα. Θα το συστήνατε το ιατρείο πόνου? Ναι, το έχω συστήσει σε πολλούς. Σε πάρα πολλούς το έχω συστήσει και έρχονται. Πρώτα έφερα τη συνυφάδα μου. Η οποία έχει καρκίνο. Αλήθεια, πώς γίνεται και μπορούν σε αυτό το ιατρείο να ανακουφίσουν τον πόνο που οι άλλοι δεν μπόρεσαν? Σαν ανεσιολόγοι, την πολύ μικρή μας ηλικία, την ιατρική, έχουμε μάθει να χειριζόμαστε φάρμακα του πόνου. Έχουμε μάθει τον πόνο. Ξέρουμε τι θα πει πόνος, τι θα πει καταρχήν πόνος. Και ξέρουμε να συναισθανόμαστε τον ασθενή μας. Πώς ήταν πριν έρθετε στο ιατρείο πόνου? Πολύ χάλια. Πολύ χάλια. Δεν κοιμόμουν όλη νύχτα, δεν άντεχα τους πόνους. Όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερος κόσμος επισκέπτεται το ιατρείο, γεγονός που θα πρέπει να κινητοποιήσει τους υπευθύνους. Ήδη το ιατρείο ζει στα όρια της ύπαρξής του με την επισκεψιμότητα την οποία έχει. Αν σας πω τώρα ότι αν μου έρθετε σήμερα, σαν πρώτη επίσκεψη, για την ημικρανία σας, εύχομαι να μην έχετε, δεν το γνωρίζω. Τα πρώτα ραντεβού βελονισμού που θα μπορώ να σας δώσω είναι στα μέση του Μάρτη. Το ιατρείο πόνου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου λειτουργεί κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Για ραντεβού μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2810 392 615.